καθηγητή γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στη Σχολή Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Τις εξελίξεις που αφορούν τα ενεργειακά, θα είχαμε συνόδους, θα έχουμε και άλλες συνόδους, ίσως και με τη συμμετοχή του Λιβάνου, μέσα στον Νοέμβριο. Από την άλλη όμως, έχουμε και ένα Τούρκο Υπουργό Ενέργειας, ο οποίος μας λέει ότι θα προχωρήσουν στη διενέργεια γεώτρησης και στα κατεχόμενα και εντός της ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλα. Φτάνει η ώρα, κοντεύει η ώρα. Αυτές οι δηλώσεις που γίνονται, τι σημαίνουν όλα αυτά? Είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Τσακίρη. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα που έχω κατά νου να συζητήσουμε. Για πείτε μας ποια είναι η δική σας εκτίμηση, πού το πάει η Τουρκία όσο αφορά τα ενεργειακά και αν τα ενεργειακά σχετίζονται και με όλα αυτά τα ανοιχτά θέματα που έχει να διαχειριστεί εντός ενώ με τα συμφέροντά της πάντα. Κοιτάξτε, η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει μια ξεκάθαρη πολιτική σε ό,τι αφορά και το Κυπριακό και σε ό,τι αφορά την ευρύτερη περιοχή. Βλέπει πάντοτε την Κύπρο ως κομμάτι μιας ευρύτερης γεωπολιτικής προσέγγισης, η οποία είναι ηγεμονική, επιθετική και αναθεωρητική. Πολύ απλά έχει εδώ και αρκετά χρόνια περάσει την εικόνα στον κόσμο, στον εαυτό της και προσπαθεί να την επιβάλλει και διεθνώς, την Κυπριακή Δημοκρατία δεν υφίσταται. Και αυτό ανταποκρίνεται και στον τρόπο με τον οποίο η ίδια η Τουρκία ερμηνεύει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας κατά μία ερμηνεία, η οποία είναι εντελώς αυθαίρετη. Ουσιαστικά λέει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν υπάρχει, αλλά στην Κύπρο υπάρχει κάτι άλλο, το ψευδοκράτος με το οποίο μάλιστα έχει καθορίσει και η Φαλοκρηπίδα το 2011. Και λέει ταυτόχρονα ότι οτιδήποτε βρίσκεται στα δυτικά αυτού του ψευδοκράτους δεν υφίσταται, δεν έχει Φαλοκρηπίδα, ενώ το ίδιο το νησί λίγο πιο πριν έχει Φαλοκρηπίδα. Το άλλο το οποίο λέει, το οποίο είναι επίσης εξαιρετικά ανορθόδοξο και παράλογο εντελώς, και κανείς διεθνώς δεν αποδέχεται κάτι τέτοιο ή στηρίζει κάτι τέτοιο, λέει ότι όλη η Ανατολική Μεσόγειο της ανήκει ουσιαστικά το βόρειο της τμήμα, διότι επειδή ακριβώς δεν υπάρχει κάτι ανάμεσα σε αυτήν και την Αίγυπτο, θα πρέπει να μοιραστούν λίγο πολύ στη μέση. Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία. Και θα γίνει. Ναι, πείτε μας στην πράξη. Στην πράξη η Τουρκία, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, ότι ακολουθεί μια πρακτική άμεσης αμφισβήτησης. Το μόνο το οποίο δεν έχει κάνει, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτό θα ήταν πάρα πολύ προκριτικό και θα δημιουργούσε άμεσο πρόβλημα στην ίδια, είναι να χρησιμοποιήσει στρατιωτικά μέσα για να εμποδίσει ενεργητικά τις γεωτρήσεις οι οποίες γίνονται σε μια περιοχή που ούτως ή άλλως η ίδια η Τουρκία θεωρεί ότι ανήκει στην Αίγυπτο ή στο Ισραήλ, αλλά κυρίως στην Αίγυπτο. Και ταυτόχρονα προχωράει σε αμφισβητήσεις των δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας να έχει την άδεια, να δίνει την άδεια στις ενέργειες στις οποίες προχωρεί. Εάν παραδείγματος χάρη η Τουρκία είχε έρθει και είχε ζητήσει την άδεια της Κυπριακής Δημοκρατίας για να κάνει σεισμικά με τον Μπαρμπαρός στη συγκεκριμένη περιοχή που το έκανε 2014-2015, αυτό θα ήταν νόμιμο και θα μπορούσε να συζητηθεί κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει όχι. Αλλά η Τουρκία πολύ απλά λέει ότι εμείς δεν υπάρχουμε. Δεν υφιστάμε. Το αποτέλεσμα αυτής της αμφισβήτησης μας αγνοεί και προχωρεί να κάνει ό,τι θέλει ή ό,τι νομίζει ότι μπορεί να κάνει στην ευρύτερη περιοχή της ΑΟΣ. Αυτό γίνεται κλιμακωτά. Mm-hmm. Υπάρχει στο πρώτο επίπεδο το αν πολύ απλά να περνάνε τα στρατιωτικά της πλοία μέσα από την ΑΟΣ χωρίς να ενημερώνει. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι να προχωράει σε σεισμογραφικές έρευνες, σεισμογραφικές μελέτες κατά παράβαση της διεθνούς αλλά και της κείμενης κυπριακής νομοθεσίας. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να εμπεδώνει μια εικόνα ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να της επιβάλλει κανένα κόστος, και σε αυτό δυστυχώς η παρούσα κυβέρνηση έχει μεγάλη ευθύνη, δεν έχει κάνει τίποτα ουσιαστικά για να την εμποδίσει. Mm-hmm. Και το τρίτο, το οποίο κλιμακώνει σταδιακά, είναι ότι μπορεί να περνάει την εικόνα ότι κάποια στιγμή, όπως μας έχουν πει και δημόσια υψηλόβαθμοι Τούρκοι διπλωμάτες του 2013, και πλέον αυτό βλέπετε ότι φτάνει, όπως είπατε και εσείς στην εισήγησή σας και στα ανώτατα πλέον κλιμάκια, τα εκτελεστικά κλιμάκια της τουρκικής κυβέρνησης, ότι κάποια στιγμή θα επιχειρήσει να κάνει και γεώτρηση, όχι στην κατεχόμενη περιοχή, γιατί αυτό έχει κάνει ήδη, αλλά να προχωρήσει να κάνει και στην ΑΟ και στην υφιστάμενη ΑΟ της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Αυτό τι σημαίνει τώρα, από τη στιγμή που τους ακούμε να το λένε, θεωρώ ότι με την πρώτη ευκαιρία δεν ξέρουμε αν όντως βρήκαν πλατφόρμα και είναι έτοιμοι να το κάνουν. Από τη στιγμή όμως που το λένε και το επαναλαμβάνουν, άρα έχουν σχεδιασμούς και θα προχωρήσουν. Αυτό τι σημαίνει, ακόμη και αν βρούσει μία πλατφόρμα και τη βάλω σε δικό μας οικόπεδο ή στην ΑΟΣ της Υπηρετικής Δημοκρατίας, που είναι ορισμένη με τα οικόπεδα. Τι σημαίνει για μας και τι σημαίνει για τη διεθνή κοινότητα, την οποία βλέπουμε και μέσα από το Κυπριακό ότι αναστενάζει και ως εκεί. Ναι, αυτό εξαρτάται από σένα και το πώς αντιδράσει εσύ. Η Τουρκία βρίσκει και κάνει. Εάν αυτή τη στιγμή, παραδείγματος, όταν η Τουρκία έφερε τον Μπαρμπαρόσο και έκανε τις παράνομες έρευνες, το έκανε με μη τουρκικό πλήρωμα κατά πλειοψηφία. Και τον Μπαρμπαρόσο το στήριζαν σκάφη τα οποία δεν ήταν τουρκικά. Δεν ανήκαν στο τουρκικό νεολόγιο και δεν είχαν τουρκικό προσωπικό. Αυτοί δεν εκδιώχθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία νομικά όπως θα μπορούσε να κάνει. Τους αφήσαμε να το κάνουν και διαμαρτυρηθήκαν βεβαίως. Τη δεύτερη φορά που ξανάρθε τον Μπαρμπαρόσο, πάλι δεν προχωρήσαμε σε κάτι. Και είπατε κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, πώς θα το κάνει στην οριοθετημένη όρμαση. Αυτή τη στιγμή, να γνωρίζετε, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει οριοθετήσει ΑΟΣ επί του συνόλου της περιοχής της οποίας δικαιούται να το κάνει. Και λέω οριοθετήσει τις διεκδικήσεις της τουλάχιστον στην περιοχή εκείνη στην οποία μέχρι στιγμής δεν έχει οριοθετήσει. Έχει οριοθετήσει ΑΟΣ και έχει δικαίωμα να ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα, επειδή ακριβώς έχει προχωρήσει σε συμφωνία με το Λίβανο, το Ισραήλ και εν μέρη με την Αίγυπτο, γιατί υπάρχει και ένα κομμάτι με την Αίγυπτο το οποίο δεν έχει ρυθμιστεί ακόμα. Αλλά δεν έχει πει στη διεθνή κοινότητα ότι όλο το υπόλοιπο κομμάτι της ακτογραμμής και με βάση την ακτογραμμή αυτή είναι δικό μας, είναι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και το διεκδικώ, κύριε, για να ασκήσω κυριαρχία. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτό? Αυτή τη στιγμή, όταν η Τουρκία έρχεται και κάνει ιδιώτερηση στην κατεχόμενη, έξω από την κατεχόμενη Κερίνια, παραδείγματος χάρη, ή και εντός των κατεχόμενων εδαφών, αλλά κυρίως ας μείνω στο κομμάτι το υποθαλάσσιο. Αυτή τη στιγμή, πώς εμείς θα την αντιμετωπίσουμε από τη στιγμή κατά την οποία δεν έχουμε διεκδικήσει τη συγκεκριμένη περιοχή ως δική μας? Δείτε το από την οπτική γωνία ενός τρίτου. Δείτε το όπως είσαι μια εταιρεία από τη Χιλή ή από την Αργεντινή, η οποία δεν έχει ιδέα για το Κυπριακό. Και έρχεσαι να κάνεις γεώτρηση, να σου λέει η Τουρκία, έλα να κάνεις γεώτρηση έξω από την κατεχόμενη Κερίνια. Ή έξω από την κατεχόμενη Αμόχωστο. Εάν εσύ που δεν έχεις ιδέα για το Κυπριακό, πολύ απλά δεν θα αντιδράσεις, θα σου πούν ότι δεν σε ενδιαφέρει. Ή θα πούνε ακόμα χειρότερο, επειδή η Τουρκία δεν μπορεί να αγοράσει, προλαβαίνει ίσως να αγοράσει πλατφόρμα και δεν προλαβαίνει να κατασκευάσει πλατφόρμα, θα επιχειρήσει να νοικιάσει πλατφόρμα από κάποιον τρίτο. Εάν αυτός ο τρίτος μέχρι στιγμής έχει δει ότι η Τουρκία, ότι εμείς καθόμαστε απαθείς και αφήνουμε την Τουρκία να κάνει οτιδήποτε μπορεί και οτιδήποτε θέλει, θα σκεφτεί η δεύτερη φορά, νομίζετε, να της δώσει την πλατφόρμα ή να έρθει να δουλέψει στην κατεχόμενη περιοχή, στην κατεχόμενη ΑΟΣ μας? Όχι. Θα έρθει. Θα έρθει διότι δεν το έχουμε επιβάλει κόστος. Διότι ξέρει ότι θα παραβιάσει το Κυπριακό. Διπλωματικά δηλαδή έχουμε αποτύχει? Ότι η μπάζει νερά η διπλωματία μας? Δεν έχουμε. Τραγικά, τραγικά έχουμε αποτύχει. Αλλά πέραν αυτού δεν τηρούμε και το εθνικό δίκαιο. Υπάρχουν στην εθνική νομοθεσία την Κυπριακή πρόστιμα για εκείνους οι οποίοι προχωρούν σε παράνομες σεισμικές έρευνες που φτάνουν από το 1,5 εκατομμύριο και πάνω. Τα οποία αυτά τα πρόστιμα δεν λένε ότι έχουμε δυνατότητα να τα διεκδικήσουμε αντί της Τουρκίας, αλλά είναι αντί τρίτων κρατών, υπηκών τρίτων κρατών και περιουσιακών στοιχείων τρίτων κρατών πέραν της Τουρκίας, έχουμε δυνατότητα να το κάνουμε. Δεύτερον, η Τουρκία λέει ότι θα έρθει να κάνει γεώτρηση στην οριοθετηθείς μέσα στη μήνα ως μας. Τι έχουμε απαντήσει εμείς ότι σε περίπτωση που κάνει η Τουρκία θα τις κάνουμε τι? Θα φύγουμε από τις διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό που τόσοι άλλες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν? Τι κόστος θα τις επιφέρουμε αν δεν την έχουμε προειδοποιήσει ότι θα κάνουμε κάτι συγκεκριμένο? Και αυτό το συγκεκριμένο θα πρέπει να είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντίδραση. Με αξιοποίηση του τεράστιου αρνητικού κλίματος που υπάρχει στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών αντίον της Τουρκίας αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Αυτός είναι ο τρόπος αντίδρασης για να τις επιβάλλεις κόστος. Εάν δεν τις επιβάλλεις κόστος και απλώς περιοριστείς στο να εκφράζεις την δυσαρέσκειά σου ή να λες ότι θα προσφύγω στα Ηνωμένα Έθνη, το οποίο την τελευταία πεντηκονταετία δεν ξέρω και εγώ πόσες εκατομμύρια φορές έχουμε προσφύγει, αυτά τα ακούει βέρεσε. Μάλιστα. Εγώ θέλω να ρωτήσω για αυτή τη νέα σύνοδο για τον Νοέμβριο ορισμένη και με τη συμμετοχή του Λιβάνου. Αυτές οι συνόδοι που γίνονται,
τι σημασία έχουν για μας, για τα ενεργειακά. Με τη συμμετοχή της Αιγύπτου, του Ισραήλ, τώρα έρθει και ο Λίβανος, είναι και η Ελλάδα. Τι σημαίνει ουσιαστικά στην πράξη, όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο. Στην πράξη.